Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αμέ. Στην Κρήτη TV είστε συντονισμένοι. Κρήτη σήμερα και σήμερα εδώ, παρέα μέχρι τις 8 και 4. Τώρα. Γιατί δεν έχουμε μιλήσει σήμερα. Δεν έχουμε μιλήσει. Για τουρισμό. Για τουρισμό. Μπράβο. Για πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τουρισμό. Κοίτα όμως τώρα σήμερα πώς έχει γίνει. Γιατί πάλι θα πάμε στο Ρέθυμνο. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ ρέθυμνο. Πολύ ρέθυμνο σήμερα, πολύ ρέθυμνο. Το αγαπάμε το Ρέθυμνο. Εννοείται ότι το αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο των ξενοδοχών, Ρεθύμνου. Τι λες και εσύ. Βεβαίως. Είναι και στο Πανελλήνιο όργανο φυσικά, ο κύριος Σακαλάκης. Γεια σας, τι κάνετε. Καλησπέρα, καλά εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς, εσείς. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Έχουμε την αίσθηση ότι έχει ξεκινήσει έτσι με καλούς ιονούς η σεζόν. Που δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει να έχει πολύ καλά μηνύματα. Ισχύει. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Δειλά-δειλά ξεκίνησε. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε 15 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ήρθαν κάποιοι πρώτοι πελάτες, οι οποίοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στο Ρέθυμνο. Έχουν διαχυθεί παντού στην Κρήτη. Τα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει είναι πάρα πολύ λίγα. Όμως. Από τις 15 Απριλίου και μετά που γίνεται και το ουσιαστικό άνοιγμα της σεζόν μέχρι το τέλος Απριλίου θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Ήδη ο Μάρτιος κάτι καλύτερο κατάγραψε από την περσινή χρονιά. Κινήθηκε δηλαδή αυξητικά με παραπάνω πελάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Και από ό,τι φαίνεται έτσι θα κινηθούν και οι υπόλοιποι μήνες πλην των μηνών της υψηλής περίοδου που δεν παίρνει τίποτε άλλο πλέον διότι εκεί είμαστε γεμάτοι. Εκεί είναι. Αν γίνει λοιπόν η διαφορά την οποία περιμένουμε να είναι έως 5% παραπάνω πελάτες αφίξεις για το φετινή χρονιά θα γίνει στα άκρα της σεζόν. Απρίλιο, είναι... Μάιο, Ιούνιο και από Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Αυτή η αύξηση, κύριε Τσακαλάκη, την εκτιμάται και με βάση τις προκρατήσεις, από εκεί προκύπτει. Σωστά. Προκύπτει από εκεί και προκύπτει και από τη ζήτηση που υπάρχει και από τις θέσεις που έχουν κλειστεί για την επόμενη χρονιά. Άρα, ωραία. Ευχάριστο. 5 με 6% μας πάντα. Ένα 5% καλά είναι. Τώρα, εγώ βέβαια προβληματίζομαι γιατί αυτό το 5-6% το αντέχουμε. Το αντέχουν οι υποδομές μας, το αντέχει ο τουρισμός μας αυτή τη στιγμή. Σας το εξήγησα ότι αν αυτό επιτευχθεί, θα επιτευχθεί εκτός από τη high season, στους υπόλοιπους μήνες, όπου χρειαζόμαστε την τόνωση. Και εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι για τους τρεις μήνες της υψηλής περίοδου δεν αντέχουμε ούτε παραπάνω αφήξεις, ούτε μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, ούτε οι δρόμοι τους βάζουν. Ούτε τα στερεά και τα υγρά απόβλητα τους έχουν δυνατότητα. Αυτό λέω. Αυτά και το νερό, θέμα, και το νερό κύριε Τσακαλάκη, που έχουμε ειδική νερό, χρονιά φέτος. Δεν ξέρω αν σας ανησυχεί το θέμα της Πολλοί συνάδελφοι με την επιστολή που έστειλε ο ΕΟΤ πριν από δύο μέρες στα ξενοδοχεία, τονίζοντας αυτά που του τόνισε η υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης για τα νερά, έχουν μπει στον πειρασμό και φτιάχνουν δεξαμενές. Καινούργιες. Ναι, ξέρω 5-6 στο Ρέθυμνο που ήδη ξεκίνησαν. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αγοράζουν τις έτοιμες δεξαμενές, τις δεκάτονες, εικοσάτονες, εξωτερικές, για να έχουν έστω για μια μέρα νερό επιπλέον. Κάνουν τα κουμάντα τους δηλαδή, κύριε Τσακαλάκη, οι ξενοδόχοι. Εμείς δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε στους πελάτες μας ότι δεν υπάρχει νερό. Ναι. Τι θα αυτό είναι κάτι σωστά. Που δεν το αποδέχονται. Τι θα τους πούμε, μην πληθείτε. Βέβαια. Εδώ έτσι και γίνει καμιά στραβή και δεν έχουν λίγο ζεστό νερό, καυτό νερό, μπορεί να γίνει διπλωματικό επεισόδιο, έτσι δεν είναι. Ζητάνε αποζημιώσεις και τις παίρνουν. Τις παίρνουν, Βέβαια. Είναι σκληρή σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικοί. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα είναι μια αντάξια της περσινής χρονιάς. Επίσης, πιστεύω ότι τα έξοδα θα είναι που θα πραγματοποιήσουν στις εκτός ξενοδοχείου επισκέψεις τους θα είναι λιγότερα από πέρυσι. Αυτό είναι κάτι που το αφήνουν να εννοηθεί.
δεδομένου ότι υπάρχει στενότητα οικονομική σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο αυτή τη στιγμή. Ιδίως στη Γερμανία, κύριε Τσακαλάκη, βλέπουμε ότι τα μηνύματα ότι αρχίζει και αισθάνονται και την οικονομική κρίση στη Γερμανία, που είναι πολύ δυνατός παίχτης για τον τουρισμό εδώ στην Κρήτη. Εννοείται ότι ήταν η πιο δυνατή οικονομία, και όταν κλειδονίζεται η πρώτη οικονομία της Ευρώπης, καταλαβαίνετε ότι και οι υπόλοιπες δέχονται κάποιο τέτοιο χτύπημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τον Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχω επισκεφτεί τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και όλες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Άλλωστε και στην μεγάλη έκθεση του Βερολίνου που συναντηθήκαμε με τους συνεργάτες μας, Tour Operators και εμείς, αυτό το πράγμα συζητήσαμε. Αυτός είναι και ο φόβος. Από τη μια μεριά αυξάνεται το κόστος το δικό μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αυξήσουμε παραπάνω, γιατί απλούστατα δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν οι πελάτες μας να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Και την ίδια ώρα βεβαίως είστε αντιμέτωποι και φέτος με προβλήματα, και τα προϊόντα είναι πιο ακριβά, οι πρώτες ύλες, ειδικά όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε καλές πρώτες ύλες, και η ενέργεια είναι πιο ακριβή και γενικότερα υπάρχει ζήτημα. Και το κυριότερο από όλα, το μεγαλύτερο μας κόστος είναι το προσωπικό. Εμείς είμαστε εταιρείες εντάσεως εργασίας. Έχουμε δώσει πολύ παραπάνω αυξήσεις από αυτές που ανακοινώνει το κράτος και από αυτές που υπογράφονται στις συλλογικές συμβάσεις και των ξενοδοχών υπαλλήλων και οι τοπικές. Για να πάρουμε τον καλύτερο υπάλληλο που το θέλουμε όλοι μας, κανιβαλίζουμε ο ένας συνάδελφος από τον άλλο. Ποιος θα πλειοδοτήσει περισσότερο τον καλό μπάρμαν, τον καλό σερβιτόρο, τον καλό μέτρο. Αυτό βέβαια είναι καλό για τον υπάλληλο, κύριε Τσακαλάκη, αν γίνεται έτσι. Καλό είναι, ναι. Για τον υπάλληλο μακάρι, είναι καλό. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι και να πάρουν αυτά τα χρήματα να αποδώσουν. Εμείς τους Έλληνες εργαζόμενους θέλουμε ξανά στα ξενοδοχεία. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Σε αυτή τη λογική κινούμαστε, γι' αυτό και επιμένουμε και πιέζουμε και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων το κράτος να επαναφέρει το Ταμείο Ανεργίας στα επίπεδα που ήταν προ-πανδημίας, δηλαδή στους 5 μήνες και όχι στους 3 μήνες που το έχουν κατεβάσει. Διότι με αυτόν τον τρόπο και δίνοντας εμείς κάτι παραπάνω, θα μπορέσει πάλι ο οικογενειάρχης να ανταπεξέλθει, θα μπορέσει να ζει στην οικογένειά του δουλεύοντας 7 μήνες, παίρνοντας 9 μισθούς στο ξενοδοχείο και παίρνοντας και το Ταμείο Ανεργίας να πιάσει τουλάχιστον 11 μήνες, 11 μισθούς. Ναι, βέβαια. Τώρα, η κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί? Θέλω να πω, υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή ή όταν θα ξεκινήσει η σεζόν θα ψάχνετε πάλι να βρούμε πού θα βρούμε και αν βρούμε? Υπάρχουν ελλείψεις, όμως είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι. Ήδη το κράτος έγινε πιο ευέλικτο σχετικά με το θέμα των μετακλητών και σχετικά με το θέμα των μεταναστών, αυτών που έχουν αιτηθεί άσυλο και τους χορηγεί γρήγορα-γρήγορα το δικαίωμα της εργασίας. Τους δίδει τη δυνατότητα με τα απαραίτητα έγγραφα να είναι νόμιμοι και να, αντί να τους έχουν στις δομές φιλοξενίας, να τους παίρνουν τα ξενοδοχεία και να δουλεύουν στον τουρισμό. Είναι σε πρώτη δόση μια καλή κίνηση. Το είδατε και τελευταίο ότι αυξήθηκαν και τα νούμερα των μετακλητών για την Κρήτη. Δεν ήταν δυνατόν με 280 άτομα που είχαν εγκριθεί να ικανοποιηθούν και οι εργάτες γης και οι ξενοδόχοι και όλοι. Έμπειρο προσωπικό όμως βρίσκεται εύκολα, κύριε Τσακαλάκη? Δηλαδή πιο εξειδικευμένο, έτσι να έχει και μια εμπειρία? Σας είπα ότι σε αυτό το κομμάτι, σας το είπα προηγουμένως, κανιβαλίζουμε. Κλειοδοτούμε για τον καλό. Προσπαθήσαμε να φέρουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα όσους μπορούσαμε Έλληνες. Δεν φτάνουν όμως. Και αναγκαζόμαστε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Κάνουμε στα ξενοδοχεία τώρα ταχύρυθμα σχολεία. Σχολεία της μιας εβδομάδας, των 2 εβδομάδων. Να μάθουν έστω και τα βασικά. Ας το πούμε, οι βασικοί κανόνες που διέπουν ένα ξενοδοχείο υπάλληλο, και ειδικά αυτούς που φέρνουμε για καθαριότητα, για κήπους, για τέτοια πράγματα, θα πρέπει και αυτοί να ενσωματωθούν. Αλλά χρειάζεται μια εξειδίκευση, έστω και μικρή. Αυτοί προσπαθούμε να τη δώσουμε πολύ γρήγορα. Τώρα έχουμε τους προϊσταμένους και τους διευθυντές να κάνουν μαθήματα, αλλά και στους Έλληνες που φέρνουμε από την υπόλοιπη χώρα ή από εδώ
φοιτητές και νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν, προσπαθούμε πολύ γρήγορα να τους μάθουμε τα βασικά, τα αναγκαία. Και από εκεί και μετά, όταν έχουν όρεξη, θα πάνε και παραπέρα. Βέβαια. Λοιπόν, στην αρχή της κουβέντας μας, είπατε κάτι για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είπατε, ήρθαν 15 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αυτόματα σκέφτηκα ότι ήρθαν 15 πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σε περίπου μία ώρα ήταν στο Ρέθυμνο, όσοι ήταν για το Ρέθυμνο. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί το καινούργιο αεροδρόμιο, αυτή μία ώρα θα είναι μία ώρα και 40 λεπτά, μία ώρα και 50 λεπτά, έτσι δεν είναι? Πόση ώρα περίπου θα είναι? Όταν ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που θα ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται κάποια χρόνια πριν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Πολλά χρόνια πριν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ, κύριε Τσακαλάκη. Ναι. Θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. 2 ώρες. Αυτό το πράγμα τώρα, σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, σημαίνει ουσιαστικά ότι για σας δεν θα είναι βοήθεια, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν θα συνυπολογίζεται το 2 ώρο αυτό? Εννοείται ότι συνυπολογίζεται και το κόστος του, βέβαια, έτσι, διότι ένας tour operator, όταν μπορεί να κάνει μια μεταφορά στη Χερσόνησο, η οποία θα είναι στα 30 λεπτά, και στις 2 ώρες θα μπορεί να κάνει 4 μεταφορές στη Χερσόνησο αντί για να έρθει στο Ρέθυμνο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το κόστος θα επιβαρύνει το τράνσφερ. Πάντα το θυμάμαι αυτό στις περιόδους που είχαμε πρόβλημα με πελάτες, το Ρέθυμνο υστερούσε. Mm. Τώρα οι Ρεθεμιώτες σαν κοινωνία θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν πλέον το αεροδρόμιο Χανίων. Και από εκεί θα προσπαθήσουμε κι εμείς να πάρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, τουλάχιστον στο κομμάτι των Σκανδιναβών που έρχονται σαν πρώτο αεροδρόμιο της Κρήτης και έχουν τα Χανιά. Αλλά εάν τα Χανιά γίνουν ελκυστικότερα και για άλλες εθνικότητες, πετάνε ούτως ή άλλως μέχρι τώρα Πολωνοί, Εγγλέζοι, Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Αν βάλουν περισσότερα τσάρτερ από εκεί, η ιδιωτική εταιρεία το εκμεταλλεύεται, η ιδιωτική εταιρεία θα είναι και η του Ηρακλείου, ας κονταροχτυπηθούν προς όφελος των πελατών. Βέβαια. Μας είπατε για τους Σκανδιναβούς στη Δυτική Κρήτη, αλλά παρατηρούμε ότι εσχάτως αρχίζουν και αγαπάνε πολύ και την Ανατολική Κρήτη οι Σκανδιναβοί, κύριε Τσακαλάκη, έτσι, ιδίως στη Σιτία. Σωστά. Τη Σιτία. Μα από εκεί ξεκίνησαν, όχι από τη Σιτία, ξεκίνησαν από Χερσόνησο μάλιστα. Στη Σιτία, τα τελευταία χρόνια είχαν το ξενοδοχείο, το Σιτία Beach, το είχαν πάρει ολόκληρο. Και αυτός που ξεκίνησε την ιστορία εκεί ήταν ο Σκανδιναβός tour operator Apollo. Έφερνε μέχρι και 4 πτήσεις. Βέβαια η Σιτία δεν έχει κρεβάτια και ήταν αναγκασμένοι να περνάνε το βουνό, κατεβαίνουν από την άλλη πλευρά στην Ιεράπετρα. Σωστά. Εξυπηρετούσε λοιπόν και την Ιεράπετρα. Καλό είναι αυτό. Τώρα οι Δανείοι πετάνε εκεί. Έχουν πραγματοποιηθεί και πτήσεις από την Ολλανδία. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα γίνει και εκεί ένα καλό, μια καλή βάση για να εξυπηρετεί την Ανατολική Κρήτη. Τώρα, μιας και σας έχουμε κοντά μας και θα εκμεταλλευτούμε λίγο την εμπειρία σας τόσα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λίγο το μοτίβο του τουρισμού. Θέλω να πω ότι δεν είναι πια οι τουρίστες που έρχονται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, άντε και ένα καλό φαγητό. Είναι και οι τουρίστες οι περισσότεροι που έρχονται για να ζήσουν την εμπειρία του να είσαι στην Κρήτη, του να είσαι στο Ρέθυμνο, να είσαι στα Χανιά, στο Ηράκλειο, οπουδήποτε. Εμείς έτσι όπως είμαστε, έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες του τουρισμού αυτή τη στιγμή, μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, ή τελικά χάνουμε, ενώ θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα σε αυτό? Τώρα θίγεται ένα θέμα κεφαλαιόδους σημασίας. Να ξεκινήσω από το ότι στο παρελθόν και μέχρι και σήμερα οι τουρίστες μας διάλεγαν με γνώμονα το οικονομικό. Έτσι διάλεγαν τις διακοπές τους. Τώρα έχουν μπει και άλλοι παράμετροι που συνυπολογίζουν και τίνει ο πρώτος παράγοντας σιγά σιγά, και μιας και αναφέραμε προηγουμένως τις σκανδιναβικές χώρες, να είναι ο παράγοντας του sustainability, της βιωσιμότητας. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα. Ήδη κάποιες χώρες έχουν προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από μας.
Εμείς δυστυχώς σαν χώρα έχουμε μείνει ακόμα πίσω. Δεν έχουμε κάνει σχεδόν κανένα βήμα, παρότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και θα μπορούσαμε τουλάχιστον να βγούμε και εμείς προς τον ανταγωνισμό και να πούμε ότι ξεκινήσαμε και εφαρμόζουμε κάποιο πρόγραμμα. Uh-huh. Αυτό το ξεκίνησε, ας πούμε, ο ανταγωνιστής μας η Τουρκία πριν από 2 χρόνια. Uh-huh. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είναι πρώτη σε ζήτηση στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, στη φετινή σεζόν, η πρώτη χώρα σε ζήτηση είναι η Τουρκία, η δεύτερη η Ισπανία και τρίτη η Ελλάδα. Εφαρμόζει λοιπόν ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας και πράσινης ανάπτυξης, το διαφημίζει. Τώρα μπορεί να το έχετε δει και στο Al Jazeera ήταν πρόσφατα η διαφήμιση αυτή, αλλά και στις εκθέσεις. Και το πρόγραμμα αυτό το εκτελεί εκεί, το υλοποιεί μια ελληνική εταιρεία. Γελάτε. Τι να κάνουμε, κύριε Τσακαλάκη. Θα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή οι Σκανδιναβοί έχουν ένα πρόβλημα στο να πετάξουν το αεροπλάνο. Διότι το αεροπλάνο αφήνει μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ψάχνονται σε άλλες κατευθύνσεις. Εμείς λοιπόν που οι πελάτες μας δεν μπορούν να έρθουν με άλλο τρόπο. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε κολυμπώντας, ούτε με το καράβι, ούτε με το σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αεροπλάνο. Αυτό που θα μπορούμε όμως να κάνουμε είναι να τους ενημερώσουμε ότι ό,τι χάνουν στον αέρα για να έρθουν, το κερδίζουν με αυτά που έχουμε εμείς κάνει κάπου. Έτσι πρέπει να κινηθούμε και θα είναι βέβαια και ένα τεράστιο κέρδος, διότι η κλιματική αλλαγή όχι μόνο μας έχει χτυπήσει την πόρτα, μας την έχει ρίξει κάτω την πόρτα. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κατρακύλησε στο κομμάτι των κλιματολογικών συνθήκων και των καταστροφών εξαιτίας των πυρκαγιών που είχαμε πέρυσι στη Ρόδο, στον Έβρο, στη Θεσσαλία, τις πλημμύρες και όλα αυτά. Αυτά δεν τα ξεχνάμε και δεν τα ξεχνάει και κανείς. Και φοβούνται να έρθουν μήπως τους ξανασυμβούν κάτι τέτοιο. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι στη Ρόδο. Βέβαια. Με τους τουρίστες. Βέβαια. Άρα αυτές οι εικόνες δηλαδή τις βλέπουν, τις μετρούν. Χαράστηκε και στο μυαλό. Εννοείται. Μα γι' αυτό και οι Ροδίτες τους είπαν ότι όσοι χάσατε τις διακοπές σας πέρυσι, ελάτε δωρεάν φέτος. Μάλιστα. Και είδατε ότι η Ρόδος, η οποία έχει ξεκινήσει ένα μικρό προγραμματάκι, το CoLab μαζί με την TUI, σε αυτό το κομμάτι, προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ήδη ένα προβάδισμα στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι αυτά είναι μετρήσιμα στοιχεία και δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, διότι όσο πιο γρήγορα μπούμε στη διαδικασία, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν και τα ωφέλη. Έτσι. Κύριε Τσακαλάκη. Όσον αφορά βέβαια το άλλο που είπατε, τις εμπειρίες, ευτυχώς για μας ο καλός Θεός μας έδωσε το γωνιακό οικόπεδο. Έχουμε τον ωραιότερο χώρο στον κόσμο. Πιστέψτε με, έχω γυρίσει πολλές χώρες. Ομορφότερο σημείο από τις Κρήτης δεν έχω δει πουθενά. Αυτό θα πρέπει να το φυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Γι' αυτό το λόγο έρχονται, για τις εμπειρίες έρχονται όλοι οι πελάτες μας. Δεν έρχονται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έρχονται και για τα υπόλοιπα, για τη γαστρονομία, για τις ομορφιές της χώρας μας, του τόπου μας και όλα τα υπόλοιπα. Ας τα διαφυλάξουμε λοιπόν για να τα μεταλαμπαδεύσουμε και να τα αφήσουμε σαν κληρονομιά και στις επόμενες γενιές. Το καλύτερο μήνυμα αφήσατε για το τέλος, κύριε Τσακαλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν. Καλή σε σεζόν. Όλους. Σε όλο τον τουρισμό. Σε όλο. Καλή σεζόν.